δυστυχώς στο ίδιο έργο θεατές. Απλά αυτή τη φορά όχι μετά από ένα χρόνο, αλλά μετά από 3 μήνες από την τελευταία ανάδειξη του τελευταίου Συμβουλίου του Ερασιτέχνη. Θα ήθελα πριν πω την τοποθέτησή μου, εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω την απερχόμενη διοίκηση και τον Παναγιώτη τον Γιακουμάγο, γιατί πιστεύω ότι όποιος ασχολείται με το σωματείο και όποιος ασχοληθήκαν όλα τα χρόνια, άσχετα άμα πετύχαν όλους τους στόχους ή όχι, νομίζω ότι όλοι προσφέρανε κάτι και όλοι προσπαθήσαν για αυτό το σύλλογο που λέγεται Πυρικός. Απλά η φετινή διοίκηση δυστυχώς χρειάστηκε πάρα πολύ γρήγορα να εγκαταλείψει και φυσικά ο απερχόμενος πρόεδρος ανέλησε και τους λόγους. Απλά το είπα αυτό γιατί επειδή ακούω διάφορα στην πόλη και τα λοιπά και διαβάζω, νομίζω ότι δεν χρειάζεται μεταξύ μας τουλάχιστον να έχουμε ούτε πικρίες ούτε βλαστημίες του στυλ φύγε, κάνε, ράνε, ήρθες, κατέστρεψες, έκανες κτλ. Νομίζω ότι όποιος έρχεται για να βοηθήσει και θεωρώ ότι και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αυτό το δίμηνο-τρίμηνο και με αυτό το έργο που αφήνουν πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Βέβαια, το λυπηρό στην συγκεκριμένη στιγμή είναι ότι ο Σύλλογος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη βαθμολογική τουλάχιστον θέση και νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί πάρα πολύ γρήγορα και έγκαιρα μία λύση. Απλά η άποψή μου είναι ότι αυτή τη φορά να μην βιαστούμε να βρούμε λύση, να βρεθούν τάκα-τάκα 15 άτομα να αναλάβουν αυτοί γιατί δεν υπάρχουν άλλοι κτλ. Και μετά από 5 μήνες να είμαστε πάλι εδώ. Νομίζω, και επειδή με συνθέσει να γνωρίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν την πρόθεση να ασχοληθούν με το Σύλλογο, αλλά θα ήταν όμως και ανθρωπίνως αδύνατο, από τη στιγμή που χθες το απόγευμα προκηρύχθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε 10 ώρες κάποιος άνθρωπος που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την ομάδα, να μπορέσει να έχει και μια ολοκληρωμένη πρόταση σήμερα το απόγευμα. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση δική μου είναι, και μακάρι να υπάρχει κάποια καλύτερη, η πρόταση δική μου είναι να συσταθεί μια τετραμελής, πενταμελής επιτροπή να πάει την ομάδα να παίξει την Κυριακή το παιχνίδι που πρέπει να πάει να παίξει και να ορίσουμε συνέλευση τη Δευτέρα ίδια ώρα, μετά από 5 μέρες δηλαδή, ούτως ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους ή στον άνθρωπο που ενδιαφέρεται να αναλάβει το Σύλλογο, να έχει τον χρόνο, να μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε τη Δευτέρα να έρθει εδώ πέρα και να μας καταθέσει την πρότασή του. Ή αν είναι 2 άνθρωποι ή 3, τις προτάσεις τους. Θεωρώ ότι τη Δευτέρα, θέλω να πιστεύω, θα υπάρχει λύση και πρόταση συγκεκριμένη για το Σύλλογο, που νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει σήμερα. Αν νομίζει κάποιος άλλος ότι έχουμε κάποια καλύτερη λύση, να τη συζητήσουμε. Σε διαφορετική περίπτωση, νομίζω ότι εννοείται ότι η ομάδα πρέπει να πάει να παίξει και πρέπει να πάει να παίξει σαν να έχει διοίκηση, εξηγώντας και ενημερώνοντας βέβαια την ομάδα του τι γίνεται και νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, ότι θα υπάρχει εδώ πέρα κάποιο σχήμα ισχυρό, υγιές να το πω, πάνω απ' όλα με μακροχρόνιο πρόγραμμα και όχι ένα σχήμα, ας πάμε μέχρι το καλοκαίρι και βλέπουμε. Αυτό ήθελα να πω. Αν κάποιος έχει να τοποθετηθεί και να πει κάποια καλύτερη πρόταση, ευχαριστώ.